Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε ένα flash clock. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να έχουμε εγκατεστημένο το flash player 10 για να μπορέσει να λειτουργήσει το ρολόι μας. Μετά το πρόγραμμά μας Adobe Flash CS3 Professional το ανοίγουμε. Πάμε λοιπόν Flash File Action Script 2, τσεκάρουμε. Επειδή η εικόνα μας είναι 300x300, θα τη δώσουμε αυτό το σχήμα 300x300 λοιπόν. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε τα layer. Πρέπει να δημιουργήσουμε, έχουμε ένα layer, δημιουργούμε άλλα 4. Στο πρώτο layer πληκτρολογούμε, δίνουμε το όνομα clock. Στο δεύτερο layer δίνουμε το όνομα seconds. Στο τρίτο layer δίνουμε το όνομα minutes. Στο τέταρτο layer δίνουμε το όνομα hours. Και στο πέμπτο layer δίνουμε το όνομα actions. Λοιπόν, πάμε τώρα στο clock για να κατεβάσουμε τη φωτογραφία στην οποία θα δημιουργήσουμε το ρολόι μας. Είναι έτοιμη βέβαια, περισσότερο για να μην χάνουμε χρόνο. Εδώ βέβαια μπορούμε να δημιουργήσουμε, να μην κάνουμε αυτό, να μην χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο δηλαδή, αλλά να φτιάξουμε εμείς το πώς το θέλουμε το ρολόι μας. Εγώ τώρα χρησιμοποιώ αυτό το έτοιμο για μεγαλύτερη συντομία. Λοιπόν, τώρα πάμε, πρέπει να βγάλουμε την εργαλειοθήκη μας, Windows, Properties, βγήκε η βιβλιοθήκη μας, το X πρέπει να είναι 0 και το Y και αυτό πρέπει να είναι 0, Enter. Okay. Τώρα κλειδώνουμε για να μην δεχτεί άλλη επεξεργασία πλέον εδώ μέσα η φωτογραφία και πάμε hours. Τώρα θα φτιάξουμε τον δείκτη που θα μας δείχνει την ώρα. Πάμε selection tools, line tool, φτιάχνουμε λοιπόν μια γραμμή και στο H πληκτρολογούμε 60. Στα χρώματα βάζουμε έξι τριάρια και στο α πρέπει να είμαστε στο 70% και πατάμε Enter. Δίνουμε πάχος στον δείκτη μας, το βάζουμε στο 5 και πάμε cap και τσεκάρουμε το square. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε για λίγο το properties, selection tool, δεξί κλικ πάνω στο δείκτη, convert to symbol και πληκτρολογούμε hours με κεφαλαία τα MC. Εδώ κοιτάμε να είναι το movie clip και το registration να είναι σε αυτή τη θέση. Ok. Λοιπόν,
Τώρα πάμε πάλι στα properties και βλέπουμε εδώ το X. Το X το μεδενίζουμε. Και στο Y βάζουμε 148 και 2. Στο movie clip δίνουμε το όνομα, όπως βλέπετε έχει διευθυγραμμιστεί με το κέντρο ο δέκτης μας. Πάμε τώρα στο movie clip και γράφουμε hours shift κάτω παύλα MC και το τσεκάρωμα enter. Τώρα για να πάμε τον δείκτη μας στο κέντρο του ρολογιού, πάμε Windows, Align, τσεκάρουμε το Stage και πάμε στο Align Horizontal Center και όπως βλέπετε ο δείκτης μας μπήκε στο κέντρο. Λοιπόν, τώρα πάμε Minute. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Selection Tool, Line Tool, Properties. Εδώ αφήνουμε όλα τα ίδια και το πάχος και το χρώμα. Λίγο εδώ στο H γράφουμε 90. Πάμε μετά Selection Tools, δεξί κλικ, Convert to Symbol, Minutes, κεφαλαία MC. Προσέχουμε πάλι εδώ το Movie Clip να τσεκαρισμένο και το Registration σε αυτή τη θέση και OK. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στο X, το οποίο πρέπει να είναι 0 και το Y πρέπει να είναι στο 150. Όνομα, δίνουμε όνομα στο movie clip που είναι Minutes Shift κάτω παύλα MC και Enter. Τώρα πάμε Align, τσεκαρισμένο πάντα το Stage, Align Horizontal Center και ο δείκτης μας μπήκε στη θέση του. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Seconds, τσεκάρουμε το Selection Tools, Line Tool, φτιάχνουμε τη γραμμή μας, πάμε Properties, εδώ αλλάζουμε το χρώμα για να μην είναι ίδιο επειδή είναι ο δείκτης του δευτερολέπτου, θα τον φτιάξουμε κόκκινο το α πάντα να βρίσκεται στο 70% και OK. Λοιπόν, τώρα πάμε Selection Tool, δεξί κλικ πάνω στο δείκτη, Convert to Symbol, αυτό που πρέπει να κάνουμε λάθος είναι που πρέπει να, επειδή είναι ο δείκτης του δευτερολέπτου, πρέπει να τον κάνουμε πιο ψηλό εκεί και να του δώσουμε
το 120. Οκ. Λοιπόν, πάμε το Selection Tools, δεξί κλικ, Cover to Symbol. Seconds και το MC κεφαλαίο. Movie clip τσεκαρισμένο, registration τσεκαρισμένο. Ok. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Το X πρέπει να είναι 0. Το Y πρέπει να είναι στο 115, στο 115, μάλλον πρέπει να είναι στο 120. Λοιπόν, και εδώ δίνουμε το 148,1. Όχι. Πρέπει να είναι στο 115 αυτό εδώ. 148,1. Movie clip. Έχει γίνει ένα λάθος εδώ. Να το δώσουμε στο 115. Λοιπόν, πάμε εδώ, movie clip, γράφουμε seconds, shift, κάτω παύλα, MC, enter. Λοιπόν, πάμε τώρα στο align. Align ορίζοντα center και ευθυγραμμίζεται με τους άλλους τους δείκτες. Τώρα πάμε actions. Να πάρουμε τα action script από την ιστοσελίδα που θα σας δείξω τώρα, από αυτήν εδώ την ιστοσελίδα. Είναι το tutorial5.com. αυτά εδώ είναι τα action scripts. Αντιγραφή. Λοιπόν, για να βάλουμε τα action scripts, πάμε Windows, Action, Past, Enter, να βγάλουμε και το 10. Το μήνυο αιώνουμε. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε το ρολόι μας να δουλεύει. Και το ρολόι μας δουλεύει, όπως βλέπετε. Το ρολόι μας δουλεύει. Αυτό ήταν. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε ένα flash clock. Καλή σας επιτυχία. Τα ξαναλέμε.